Με το φακό του Καλύμνος News βρισκόμαστε έξω από το πνευματικό μας κέντρο. Δίπλα μου είναι ο κύριος Δρόσος Σταυλάριος, υπεύθυνος του κέντρου, είπαμε κύριε πολιτισμού και ιστορίας που έχετε αναλάβει. Ναι, ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά. Και το ισόγειο του πνευματικού κέντρου. Πολύ σωστά. Λοιπόν, βλέπουμε να γίνονται πάρα πολλές εργασίες. Τι ακριβώς κάνουμε εδώ? Καταρχήν αυτό που βλέπετε στον εξωτερικό χώρο είναι μια μικρή επισκευή, ας το πούμε, γιατί έχουν κάποιοι σοβάδες έχουν ραγίσει με τα μάρμαρα. Γίνεται μια σταθεροποίηση της όλης της μπροστινής όψης, η οποία θα βαφεί και αυτή. Έτσι, όπως θα δείτε μέσα. Το συντηρούμε δηλαδή το κτίριο. Το συντηρούμε. Ήδη έχουν μπει τα φώτα τα νυχτερινά. Δεν ξέρω αν αυτό βράδυ, αν θέλετε να τα πάρετε αυτό, που, ναι. Τονίζουν τα κυονόκρανα, τα τέσσερα κυονόκρανα, την όψη. Και μέσα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα που, αν θέλετε, πάμε να τα δούμε. Γίνεται και μια γενική ανακαίνιση. Είναι ουσιαστικά η τρίτη φάση ανακαίνησης του ισογείου του πνευματικού κέντρου επί της Δημοτικής Αρχής Διάκο Μιχάλη. Έχει προηγηθεί αυτή του 2014, αρχές του 2014. Πέρσι την ίδια εποχή είχαμε τη δεύτερη φάση. Αυτή είναι η τρίτη. Και ολοκληρώνεται δηλαδή. Ελπίζουμε θα υπάρχει και τέταρτη με τον εξοπλισμό μέσα, δηλαδή να αλλάξουμε τα φώτα, την ηχητική και διάφορα άλλα. Θα αλλάξει όψη δηλαδή εντελώς. Θα αλλάξει τελείως όψη. Θα γίνει το παλατάκι του πολιτισμού της Καλύμνου, το αξίζει Καλύμνος, είναι το πιο κεντρικό σημείο του νησιού. Το κτίριο είναι πολύ ωραίο και μπορεί να αναδειχθεί και θα συγκεντρώσει, θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος της πολιτιστικού έργου και τη ζωή πολιτιστική του Καλύμνου, του νησιού μας. Θεωρείτε ότι τώρα πρέπει να το δούμε μέσα ή να προχωρήσουν οι εργασίες? Να το δούμε. Ματιά, πάμε να το δούμε. Ματιά, ναι. Παίρνουμε ένα πλάνο γιατί θέλουμε να σας δείξουμε τους χρωματισμούς που είναι πάρα πολύ όμορφοι. Όμως δεν θα το κάνουμε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ γιατί θα αδικήσουμε τον εσωτερικό χώρο, κύριε Ταυλάριε. Γι' αυτό θα τα πούμε την επόμενη φορά. Πάντως βλέπουμε ότι οι χρωματισμοί είναι πολύ όμορφοι και αναδεικνύουν το κτίριο, αλλά και τους πίνακες. Το ελπίζω. Όπως βλέπετε είναι χρωματισμοί που συνήθως βάζουν στα μουσεία. Ναι. Είναι έντονοι χρωματισμοί, δεν είναι το ανοιχτό που συνήθως βάζουμε. Δίνει μεγαλύτερη έκταση στο χώρο και πιστεύω ότι αναδεικνύει και τους πίνακες. Αλήθεια. Για τους οποίους θα σας μιλήσω άλλη φορά, αλλά επί ευκαιρία να σας πω ότι ευχαριστούμε πολύ τις αδελφές Θεοδωρίδου, Μαρία και την κυρία Πολύμνια, οι οποίες μας προσέφεραν κάποιους πίνακες του παππού τους, του Γεωργίου Οικονόμου. Ναι. Βλέπετε ότι όλη αυτή η πλευρά από εκεί και πέρα είναι πλευρά αφιερωμένη στον Γεώργιο Οικονόμου, τον πολύ μεγάλο ζωγράφο. Μας τους παραχώρησαν για κάποιο διάστημα κάποιους τους χάρισαν. Ωραία. Και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα ξανακάνουμε ρεπορτάζ όταν ολοκληρωθεί το κτίριο.